Τι αποκάλυψε ο Ζαχαρίας Μίχας? Τουρκικό αίτημα για 40 F-16 Viper και αναβάθμιση άλλων 80 F-16. Την περίοδο ακριβώς που εμείς είναι ένα βήμα μπρος δύο με πολλά τέτοια προβλήματα, προχωράμε την αναβάθμιση των Viper. Και μάλιστα από τα γραφόμενα του Ζαχαρία του Μίχα φαίνεται ότι θα πάμε σε νέο γύρο ισορροπιών. Ζαχαρία Μίχα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Να σου πω ότι σε ακούει... Να σου πω ότι σε ακούει... Τον Ναύαρχο τον Χριστίδη. Σε ακούει ο Ναύαρχος, σε ακούει τώρα. Αλλά εγώ θέλω λίγο αυτό το δημοσίευμα, γιατί ήρθε χθες το βράδυ και πραγματικά προκαλεί έκπληξη, διότι 80 και 40, 120, τόσα περίπου θέμε εμείς να αναβαθμίσουμε. Άρα η Τουρκία λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, και εγώ εδώ είμαι και δεν χαλάω και την ισορροπία των δυνάμεων. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Επίσης, από τη στιγμή που έχει τον Ναύαρχο τον Χριστίδη, μετά μπορούσα να ρωτήσει τον Ναύαρχο, η γνώση του συνολικά στα στρατιωτικά θέματα είναι τέτοια που θα μπορούσε να σου απαντήσει πολύ καλύτερα από τις δικές μου τις δυνατότητες. Ναι, αλλά οι πληροφορίες είναι δικές σου και θέλω λιγάκι να μας πεις τι σημαίνει αυτό. Κοίταξε να δεις, έχω την εντύπωση ότι είναι, καταρχήν η πληροφορία προέρχεται από το εξωτερικό, από εξαιρετικά αξιόπιστες πηγές. Πιστεύω ότι θα επαληθευτεί πολύ σύντομα και θα βγει στον αέρα. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια τουρκική κίνηση στοχευμένη με στόχο να λιώσει τους πάγους στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι προσπαθεί να ενισχύσει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων τις φιλοτουρκικές φωνές, ή για την ακρίβεια αυτών που δεν μπορούν να ξεφύγουν από το στερεότυπο του αναντικατάστατου τουρκικού φόρου και που θέλουν να διατηρηθεί ένα επίπεδο σχέσεων. Είναι σίγουρο ότι σε ένα βαθμό το χρησιμοποιεί εμέσως στο παιχνίδι που παίζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, διότι στη Μεν Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιήσεις το αίτημά μου, τότε εγώ δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να πάω σε άλλο προμηθευτή και θα φταίσαι εσύ γι' αυτό. Στους δε Ρώσους πηγαίνει και λέει με αυτή την πρόταση: μη θεωρείτε ότι είμαι και τόσο με την πλάτη στον τοίχο, διότι υπάρχει περίπτωση να με ικανοποιήσουν. Άρα μην με θρημώνετε θεωρώντας ότι δεν έχω άλλο δρόμο πέραν της Μόσχας. Προσπαθεί να ισορροπήσει και να αγοράσει χρόνο. Σκεπτόμενος αυτό το θέμα από χθες, έχω και μια τρίτη δυνητική και μια τρίτη δυνητική ερμηνεία για αυτό το, για όλο αυτό το παζάρι που βάζει ο Ερντογάν με την Ουάσιγκτον. Πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην τουρκική αεροπορία και επιλύονται με τον πιο ορθολογικό τρόπο αν επενδύσει στα F-16, που ήδη έχει τις υποδομές και τη δυνατότητα, του δίνει μια επιπλέον ευκαιρία να μπορέσει να κινηθεί, και ενδεχομένως βρισκόμαστε ενώπιον μια συνολικότερη στρατηγική που μένει να αποδειχτεί, με στόχο την απομάκρυνση των S-400 από το τουρκικό έδαφος. Διότι αυτό πρέπει να βρει τρόπο να το δικαιολογήσει αν το κάνει, αλλά αυτό ξέρει ότι θα ξεκλειδώσει την πόρτα της Ουάσιγκτον, που το χρειάζεται πάση θυσία. Αυτό σκέφτομαι να αναπτύξω σε ένα επόμενο, σε μια επόμενη ανάλυση. Αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές, σε αυτές τις παραμέτρους κινείται το θέμα. Κάτι τελευταίο, δεν σε κουράσω, και προτρέπω τους ακροατές να διαβάσουν το θέμα και τη συνέχεια του στο Defense Point σήμερα και αύριο. Όμως, Ζαχαρία, θέλω να σε ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι στον αμερικανικό παράγοντα, μας ακούει και ο Ναύαρχος, να πει όχι σε ένα τέτοιο αίτημα, παύλα πρόταση της Τουρκίας? Θέλω 40 καινούρια F-16 Block 50 και θέλω και την αναβάθμιση Viper των άλλων 80. Είναι εύκολο να πει όχι? Εκτιμώ ότι είναι, μπορεί να πει όχι, διότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία είναι με βάση τον νόμο Κάτσα. Σωστό. Αυτός ο νόμος είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους, άρα δεν μπορεί να τον προσπεράσεις. Έχουν επιβληθεί εξαιτίας των S-400. Και αυτό και η σκέψη μου είναι μήπως βρισκόμαστε ενώπιον μιας στρατηγικής που σε βάθος χρόνου καταλήγει στην απομάκρυση των S-400 από το τουρκικό έδαφος, που θα πούνε στους Ρώσους, παιδιά, έχουμε όλη την καλή διάθεση, αλλά αν παραμείνουν, αυτό συνεπάγεται καταστροφή της αεροπορικής μας δύναμης. Αλλά κράτα και τη δυνατότητα να ανακατέψει πάρα πολύ ο Τούρκος στην Ουάσιγκτον, ενισχύοντας τις φωνές που δεν θέλουν την εγκατάλειψη της Τουρκίας και κλείνουν τα μάτια ακόμα και στα προφανή, δηλαδή στην έμπρακτη αμφισβήτηση κυριαρχίας πλέον, αλλά και κυριαρχικών δικαιωμάτων
μιας χώρας που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η Ελλάδα. Θέλω ως αναλυτής, εσύ, εγώ ως δημοσιογράφος, να συμφωνήσουμε, αν που νομίζω θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Πάντως, τυχαία την τουρκική διπλωματία δεν τη λες. Όχι, είναι πολύ μεγάλοι παίχτες. Είναι πολύ σοβαρός αντίπαλος και πρέπει να το σεβόμαστε απεριόριστα, ασχέτως των χαρακτηρισμών που επιφυλάσσουμε για την αμετροέπεια του ηγέτη και του πολιτικού συστήματος που υπάρχει, του καθεστώτος που υπάρχει στην Τουρκία. Ο σεβασμός και η προσοχή στο τι κάνουν είναι εκ των όνων κάνευ. Ζαχαρίας Μίχας, θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μας έδωσε έτσι την είδηση από πρώτο χέρι που από χθες διατρέχει το Defense Point ως αποκάλυψη. Καλημέρα σου, Ζαχαρία. Ευχαριστώ πολύ.